Είμαστε πολύ κοντά στην Αθήνα, 80 χιλιόμετρα και έχουμε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Αυξημένη καταγράφεται η αγοραστική κίνηση στα τουριστικά καταστήματα του Λουτρακίου τον 15 Αύγουστο, με τους επισκέπτες να επιλέγουν περισσότερο για τις αγορές τους προϊόντα θαλάσσης. Ο κόσμος εδώ πέρα χαλαρώνει αγορές, προτιμάει τα πάντα, ό,τι του κάνει στο μάτι. Είναι για διακοπές και έτσι ανάλογα πώς είναι η διάθεσή του. Είτε ρούχα, είτε κοσμήματα, είτε προϊόντα θαλάσσης, μαγιό, διάφορα τέτοια προϊόντα από την περιοχή μας. Είναι οι μέρες καύσωνα το... και βλέπουμε ότι έχετε και αρκετά καπέλα. Είναι κάτι που το προτιμάει ο κόσμος. Το καπέλο καλά, με αυτή τη ζέστη δεν το συζητάμε καν. Είναι δεδομένο, είναι δεδομένο. Δεν έχει να κάνει πώς αυτό το διάστημα, είναι το έγχρωμο στη βιβλία, είναι το άνιμα, είναι το ζεμπρέ. Ανάλογα πώς είναι η διάθεση, αν έχουμε όλες τις ηλικίες, γιατί το Λουτράκι είναι για όλες τις ηλικίες. Δεν έχει δηλαδή ένα target group μικρούς μεγάλους, είναι για όλες τις ηλικίες και έτσι υπάρχει ένα διαφορετικό κοινό για όλα. Εδώ είναι χαλαρές αγορές, γιατί ήρθες για διακοπές. Ανάλογα πώς είναι η διάθεση του ανθρώπου. Δεν έχει να κάνει με την τιμή, έχει να κάνει να σε αρέσει ένα προϊόν ποιοτικό στην τιμή που το ξέρουν όλοι από την Αθήνα και έτσι είμαστε ευχαριστημένοι. Παίρνουν μικρά δωράκια για τους αγαπημένους τους όταν γυρίσουν πίσω. Σαν εχθές που ήταν μια τέτοια μέρα ή γενικά όταν πας διακοπές, πάντα θα πάρεις κάτι, είτε τοπωνύμιο είτε οτιδήποτε. Όπως δηλώνουν οι καταστηματάρχες, το Λουτράκι είναι πόλος έλξης για χιλιάδες τουρίστες. Θα το ξαναπροτιμήσω, θα ξανάρθουν. Είναι πολύ καλός προορισμός, οικονομικός προορισμός και βρίσκουν απλόστρες και καλό φαγητό. Και τα πάντα εκεί, η αδιασκέδαση το βράδυ, οι ανθρώποι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι που έρχονται.